<Πέβαια> και από τη συνέντευξη και από αυτά που έχω διαβάσει, έχω διαπιστώσει ότι έχετε πάρα πολλέ ασχολίε. Δηλαδή, διάβασμα κινηματογράφο, ταξίδια. Πολλοί έχω καταλάβει ότι σα αρέσουν πολύ. Ναι, όσο μπορώ, όσο μπορώ. Ναι, 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 τι θέλετε, τι ναι. Ναι. σημαίνει μια φυσική τίποτα. περιέργεια για τη ζωή. Κοίταξε, κοίταξε να δει. Ο άνθρωπο πρέπει να απολαμβάνει αυτή τη ζωή και να παίρνει τα αρώματα και τα χρώματα τη ζωή όσο μπορεί. Αν τη δυνατότητα, η μόρφωση δεν είναι μόνο στο διάβασμα, αλλά και στην ενασχόληση με ένα σωρό άλλε δεξιότητε και τεχνικές. Ο άνθρωπο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο πνευματικά, ψυχικά και κυρίω να είναι συμφιλειωμένο με τα δύο περιβάλλοντα: το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον. Και θέλω να πω δύο πράγματα για το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική κρίση που αυτή τη στιγμή. Είναι ένα, το υπαριθμόν ένα ζήτημα της ανθρωπότητας. Δυστυχώς τα πράγματα με το κλίμα δεν πάνε καλά. Και αυτό οφείλεται στην αλαζονία του ανθρώπου και στην άποψη που έχει ότι όλα είναι δικά του στη γη και είναι ο μόνος κυρίαρχος αυτού του πλανήτη. Είναι λάθος. Η υπερθέρμανση του πλανήτη λοιπόν εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Μα έχει φέρει σε αυτή την κλιματική κρίση που ήδη βιώνουμε. Χειμώνα ήταν αυτό που περάσαμε, Όχι. Τι κάνουμε, Εφησυχάζουμε, Όχι. Προσπαθούμε αυτέ τι ε, κακέ συνήθειε που έχει η ανθρωπότητα να τι περιορίσουμε και να γίνουμε πιο λυτοί. Έχετε απόλυτα δίκιο, οπότε για να κλείσουμε με κάτι λίγο πιο ευχάριστο, παρόλο που αυτό είναι που στα αλήθεια πρέπει να μείνει και να επεξεργαστούμε και το κρατάμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα ταξίδι που ονειρεύεστε να κάνετε είτε ως ζεύγος είτε οικογενειακός. Ναι. Με έναν οικολογικό τρόπο, δεν ξέρω πώς, περπατώντα με τα ποδήλατα, δεν ξέρω. Κοίταξε να δει. ναι έχω ένα όνειρο να πάω στο Κατμαντού, Α. εκεί στο Θιβέτ, ναι. μια... Μου έχει μείνει στο μυαλό, θέλω να δω και εκείνη, εκείνο των ανθρώπων τη ζωή εκεί, τη φιλοσοφία τους. Και πέρα από τον πολιτισμό της Ευρώπης και του πολιτισμένου κόσμου, θέλω να δω και τον πολιτισμό της Ασίας. Θα το στο ευχόμαστε, γιατί είστε πολύ ταξιδιάρικη οικογένεια. Ναι. Και μακάρι να το κάνετε και όλοι μαζί. Μακάρι. Ω διευρυμένοι, με μακάρι. παιδιά, με εγγόνια, με Ας πάνε και τα φίλους. παιδιά μόνα του. Ε, όπου πηγαίνουν τα παιδιά, είναι σαν να πηγαίνω και εγώ. Τι ωραίο αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι προέκτασή μου τα παιδιά μου. Άρα είναι σαν να είμαι μαζί του στι εκδρομέ και εκεί τους. που πηγαίνουν. Εγώ κρατάω το τηλεφωνό σα και θα επανέρχομαι. Έχω κατά νου κάποια εξωτερικά γυρίσματα που πρέπει να προγραμματίσουμε. Ένα παιδικό πάρτι σε όλα αυτά θα σα συμβουλευτώ έτσι αφιδό. Στη διάθεσή <laughs> σα πάντα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Τι είναι μια τάκα παντό καιρού.